Ακόμα να ζει διαμερές καταπληκτικό καφενείο, κυρία μου. Κυρίες και κύριοι, τα χρησιμοποιούσαμε σαν γέφυρες στη ροή της εκπομπής. Κάθε αμάν, για να φανταστείτε, είχε από 1 έως 5. Αναφερόμαστε φυσικά στα αγαπημένα μας οπτικοποιημένα ανέκδοτα. Το λεγόμενο αβασάνιστο γέλιο. Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικά από αυτά, ίσως τα καλύτερα. That's the way it should be. Wow, yeah. Ah! 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 Ησυχάστε, ρε, ησυχάστε! Όχι, σπέτρος, μη μουσική, γυαλιά, και να μου ζωνα! Αχ, πέθανα, Παναγία μου, και... Ρεμίστε, βρίσκεστε στο καλύτερο νοσοκομείο! Θα σας κάνουμε καλά! Σας φέρανε από το δάσος, είχατε πυροβολήσει το πέος, σας κάνετε τσοπάνι! Ξέρω κι εγώ! Ρεμίστε, σε λίγο στο χειρουργείο θα πούμε και θα γίνετε περδίκη! Αχ, την περδίκη, γιατρέ μου! Που την τσουτσού μου την έκανα, πως την Αρζεγοβίνη! Αλλού ητσού κι αλλού ητσού! Πάει τσουτσού στη μέση ένα τέτοιο πράγμα! Ένας άδικος πυροβολισμός, ένα κακό εκεί κυνηγούσα μια μπεκάτσα, πάει τσουτσού μου! Ηρεμήστε, ναι, ηρεμήστε και καλού κακού, πάρτε και αυτή την καρτούλα, σας παρακαλώ. Είναι το αδελφού μου. Καρτούλα! Τι είναι αυτός, γιατρός! Όχι, μουσικός! Μουσικός! Ναι, παίζει πολύ καλή φλογέρα! Ναι! Ναι, και θα σας βοηθήσει να μάθετε που θα πας να δάχτυλά σας όταν κατουράτε για να μην πιτσιλάτε τα μάτια σας. Λαλάκι! Τι σου συμβαίνει και το σκάς κάθε Δευτέρα από τη δουλειά? Δεν το σκάω, κύριε Διευθυντή. Εγώ αυτά περί αρρώστιας δεν τα τρώω. Θα σε απέλεια, αλλά έμαθα ότι είσαι καλός υπάλληλος και εργατικός. Γι' αυτό είπα να το συζητήσουμε δυο μας. Τι σου συμβαίνει και το σκάς κάθε Δευτέρα από τη δουλειά? Κοιτάξτε, κύριε Διευθυντή, δεν το σκάω. Εγώ έχω μία αδερφή πιο μεγάλη από μένα. Είναι 2 χρόνια πιο μεγάλη. Αυτή έχει παντρευτεί ένα στρατιωτικό. Κοιτάξτε, να σα πω τώρα. Κάθε Κυριακή αυτό ο στρατιωτικό πίνει. Αλλά όταν λέμε πίνει, το βάζει κάτω και δηλαδή πίνει, γίνεται σκουπίδι. Και γυρίζει μετά στο σπίτι και πιάνει την αδερφή μου και τη δέρνει, κύριε Διευθυντή. Καταλάβα, τη δέρνει. Μάθει στο ξύλο, αίματα παντού είναι τέτοιο πράγμα. Τη Δευτέρα το πρωί που φεύγει αυτό για τη μονάδα. Προτού έρθω εγώ εδώ στη δουλειά, παίρνω από το σπίτι. Αδερφή μου είναι, αίμα μου, την πονάω. Τι χαϊδεύω, τη λέω, μη στεναχωριέσαι, θα περάσει, βρε κουτό. Τι ξέρετε, αδέρφια είμαστε, να πούμε μια κουβέντα. Και έτσι πώ καθόμαστε εκεί πάνω στο κρεβάτι, χάδι στο χάδι, φιλί στο φιλί, αγκαλιά στην αγκαλιά. Στο τέλο ερδιζόμαστε και όρχε μου την κουτουπώνω και αναστενάζει το κρεβάτι, κύριε Διευθυντά, καταλάβατε. Καλά, ρε, πηδά την αδερφή σου. Δεν το πιστεύω, είσαι άρρωστο. Εγώ τι σα έλεγα, κύριε Διευθυντά, ότι είμαι άρρωστο. Εσεί δεν με πιστεύατε. Τώρα που σε έπιασα από τα τέτοια, ρε Ζαγάρ, τώρα ρε θα τα πεις όλα, ρε! Λέγε, ρε, ποιος είσαι εσύ που μου καταστρέφεις του βιός, λέγε! Μούκι μου, πες το όνομα, είπα ακριβώς! Ξανά, Μούκι μου, όταν τα κλείβησαν καλά, πες μου το όνομα, ρε, πες μου γρήγορα το όνομα! Ο Γιάννης! Μιλήσαμε σιγά σιγά, ο Γιάννης, ποιος Γιάννης, ρε! Ο Μουγκός! Μουσταφά! 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 Μάλιστα, αφέντη μου! Πάρε αυτά τα γιαταγάνι και πήγαινε μόνος σου στην Τροβαλιτσά και σφάξ τους όλους! Είδες, ρε! Αυτό είναι μαγιά! Σοπαρε, Τουρκαρά! Θα φωνάξω εγώ το πρωτοπαλικαρό μου να καταλάβεις τα πει ελληνική μαγιά! Μίτσο! Μίτσο! Έρα, καπετάνια! Τι φωνάζεις! Πάρε, ρε, αυτό το μαχαίρι και πάνε μέσα στην Τουρκιά, με στην Άγκυρα! Και βγάλ τους στα μάτια, σφάξ τους όλους! Άσε μας, ρε καπετάνια, πέρα μεσημέρι! Πάνε σφάξ τους μόνος! Είδες, ρε Τουρκαρά! Αυτό είναι μαγιά! Αμάν, δεν το πιστεύω! Λες να είναι Έλληνας! Πω, πω! Γκρις, γκρις, Έλληνας! Έλληνας είμαι, φιλαράκι! Ά, πού πας, αδερφέ! Θεσσαλονίκη, παραλία, βολεύει! Αν βολεύει, είπα μέσα! Ωραία, αδερφέ! Πω, να σε καλά, θέλει μου! Ωραία, ρε, πατριωτάκι, δόξα τω Θεώ! Ωραία, ταξίδι θα κάνουμε! Δεν είναι δυνατόν! Τα μάτια μου μεγαλώνουν! Τι είναι, ρε, νόημα μας κάνει αυτός! Ναι, ναι! Αν είναι πατριωτάκι, να τον πάρουμε, έτσι! Ναι, πράγμα, βολεύει, τι πλάκα κάνεις! Τι έγινε, φίλε, γκρις, Έλληνας, 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 παιδιά! Πού πας? Πάω Θεσσαλονίκη, πανόραμα, βολεύει! Άγρε, φιλαράκι, και εμείς Θεσσαλονίκη πάμε, αλλά παραλία! Δεν βολεύει, χίλια σύνο! Εντάξει, να είσαι καλά! Και εσύ να είσαι καλά, για χαρά! Γεια σου, πατριώτη! Καλό παιδί! Καντέμισε! Θα τη χωρίσω τη γυναίκα μου, δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο! Θα τη χωρίσω! Γιατί με έτσι να τα χωρίσει, γιατί να τη χωρίσει, αυτή είναι η καλύτερη νοικοκυρά του χωριού, ρε! Σας κοροϊδεύουνε, αυτές σας κοροϊδεύουνε και εσάς, αλλά κοροϊδεύσα και εμένα, εμένα που δεν κοροϊδευόμουν ο ακορόιδευτος. Αυτές η γυναίκα μου, η συγκεκριμένη εκεί, είναι ησυχαμένη.
Γιατί. Κάτσε, μιλάει ο Μίτσο. Είναι ηλία, είναι. Βόρθρο είναι. Είναι χάλια, θα τη χωρίσω. Α, για τη γυναίκα τα λες όλα αυτά, γιατί ρε τα λες. Θα σε πω μυστικό, μην μας ακούσει κανείς και γίνουμε παπάρεζι. Γυρίζω χθες το βράδυ και μπαίνω στην κουζίνα. Στο βασίλειό της. Και στον νεροχύτη μέσα έχει μια στίβα πιάτα μέχρι εκεί πάνω. Γιατί ρε το κάνεις σε μένα αυτό, γιατί. Εγώ, ε, πού θα κατουρίσω εγώ, ε. Τι συγχαμένη. Έχουμε ένα τραυματία. Ολοκληρωτικά στη μέσα στο χαντάκι πιταμένο. Δυο αναλυτικά. Πουδάρ δεξί στο χαντάκι. Τρία. Πουδάρ αριστερό στο χαντάκι. Ωραία. Τέσσερα. Σε σκάση και ακίνητος καταγράψει συμβάν. Σερ δεξί στο χαντάκι. Ωραία. Πέντε. Σερ αριστερό στο χαντάκι. Έξι. Κεφάλι στην... Ωραία, αυτή η καντιμιάρη να με κυνηγάει αυτή η λέξη. Κεφάλι στην αφσαλτρο... Όχι. Στην αλφραστρο... Κεφάλι στην αφστρα... Κεφάλι στο χαντάκι. Α, χαρές, μόνο χαρές. Ο γιος μου, βρε. Ο γιος μου πρώτος στη νομική πήρασε. Πρώτος, ρε. Τι λέει, ρε, το μπουστί. Όχι, ρε, ο μεγάλος. Ο μικρός, ρε. Ξαναπαντρεύτηκα, ρε, συμπάτω. Ξαναπαντρεύτηκα. Και τι πέθανε και η δεύτερη. Πώς, ρε. Όπως και η πρώτη. Είπανε, λέει, από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Πω, τι κάτι μια είναι αυτή, ρε. Δύο γυναίκες από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Τέλος πάντων, εσύ Θαλάσση, μην κάνεις έτσι, βρε αγόρι μου. Νέος είσαι, θα ξαναπαντρευτείς, θα ξαναφτιάξεις οικογένεια. Αχ, ρε Σιμάνδο, την τρίτη μου γυναίκα πεθώ. Ξαναπαντρεύτηκα και ξανά έκανε οικογένεια. Και πέθανε τώρα και η τρίτη. Και αυτή από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Όχι, αυτή δεν τα έτρωγε με τίποτα. Και αναγκάστηκα και την έδωσα μία με το φτιάρι στα μούτρα και πάει. Όχι, ο Ρίκας βρε κάνει τον καλύτερο γύρο του κόσμου. Τον καλύτερο γύρο του κόσμου, ορίστε, τι θέλεις. Μάλιστα, θα ήθελα μία πίτα γύρω χωρίς ντομάτα, αν γίνεται. Πίτα, πίτα γύρω χωρίς ντομάτα. Αμάν, ντομάτα δεν έχω. Να σου κάνω μία πίτα γύρω χωρίς κρεμμύδι. Συγγνώμη, κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο να παρκάρω το αυτοκίνητο. Ευχαρίστω. Ευχαριστώ. Πάρ' το αλλιώς. Έλα, έλα όπως είσαι τώρα, έλα. Πάρ' το αλλιώς. Έλα, αλλιώς, αλλιώς. Έλα τώρα όπως είσαι, έλα. Έλα πίσω, έλα. Έλα, έλα. Έλα μαλάκα να δεις τι έκανες. Οχ, δεν μπορώ άλλο. Μετά από τόσο καιρό, είμαι ικανός να το κάνω και με κατσίκα. Μπε! Βέβαια θα βγούμε, βέβαια. Έχεις καμιά φιλνάδα να βγούμε με τον Σταύρο ζευγάρια και κανένα απεριτίφ. Πώς είναι, έχω μισό λεπτό, έχω και κινητό να πάρω τηλέφωνο, θα σας πω τώρα. Μισό λεπτό, μισό, ε. Καλό. Έλα, Ντέση, εσύ είσαι. Έλα, Γεωργία, τι κάνεις. Καλή μια χαρά, είμαι καταπληκτικά, μπορώ να σου πω. Είδα σήμερα του φίλου μου του Μάκ. Ξέρεις, τα είχαμε παλιά στο πανεπιστήμιο και είναι με ένα τυκνό φίλο. Καταπληκτικό. Να βγούμε το βράδυ ζευγάρια να πάμε για κανένα απεριτίφ, θα αρθείς. Δεν είναι φιλινάδα. Αλλά αυτό το απεριτίφ τι θα πει. Κι εγώ απεριτίφ, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα πει. Γι' αυτό καλό κακού πηγαίνει και του μπισινό. Μα καλά είναι δυνατόν εσύ ρε να φας ξύλο, δύο μέτρα άντρας, ποιος έδινε ρε. Το λέω και ντρέπομαι, ένας που έρχεται και εδώ στον καφέ, ένας κοντός, με μια γαμψή μύτη, που έχει μουστακάκερ που παίζει. Ο Περικλής. Το Περικλή. Άμα, γεια σου αυτό. Καλά ρε, ο Περικλής είναι τόσος ρε, τάπες ρε, 1,5 μέτρο, πώς σε κατάφερε σένα. 1,5 μέτρο, αλλά κρατούσε ένα φτιάρι 2,5 μέτρα. Άσε. Καλά ρε, κουτουρνήθη, αυτός κρατούσε το φτιάρι, εσύ δεν κρατούσε τίποτα. Κρατούσα κάτι αδερφέ, αλλά δεν βοήθησε και πολύ. Τι είναι ρε, πες μας, τι κρατούσες και δεν βοήθησε. Κρατούσα το βυζί της γυναίκας του. Ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μικρό τόσο δα αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά η συνέχεια του αφιερώματος για τα τρία χρόνια του Αμάν. Μάιος 1997, Μάιος 2000. Διάφορα αντικείμενα μέσα όπως εσείς θέλετε να τα παρουσιάζετε. Όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα η οποία στέλνει κάποια μηνύματα. Προσπαθήστε όμως αυτά τα μηνύματα να γίνουν περισσότερο αντιληπτά από τον πολύ κόσμο και να γίνουν μια συνεχή όχληση για τους υπεύθυνους και τους αρμόδιους, ώστε
μέσα από τη δική σας προσπάθεια κάτι να καλυτερέψει στην κοινωνία την οποία ζούμε, διότι όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάτι.